Θεωρούμε, Πρόεδρε, υποχρέωσή μας να πούμε μία κουβέντα για τη σημερινή ημέρα μνήμης των Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Σήμερα συμπληρώνονται 76 χρόνια από τότε που αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και πρέπει να μένουν για να μαθαίνουν και οι νεότεροι και να διδάσκονται οι νεότεροι και να θυμούνται και οι παλιότεροι. Θα σήμερα, 27 Γενάρη του 1945, ήταν που ο κόκκινος στρατός απελευθέρωσε τους κολασμένους του στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau και αποκάλυψε σε όλη την ανθρωπότητα τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, που σε διαφορετική περίπτωση είναι βέβαιο θα την είχαν κουκουλώσει κάτω από το χαλί της ιστορίας αυτοί που και σήμερα θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία. Αυτό το στρατόπεδο στάθηκε το μεγαλύτερο συγκρότημα εξόντως ανθρώπων, όχι μόνο Εβραίων, κομμουνιστών, Ρωμά, αντιστασιακών, από την Πολωνία, τη Σοβιετική Ένωση, την Ελλάδα, τη Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. Μόνο από την πατρίδα μας έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εξοντώθηκαν σε αυτό το στρατόπεδο και μεταφέρθηκαν από τη Θεσσαλονίκη και αργότερα μεταφέρθηκαν και από τα μπλόκα που έγιναν στη δική μας την πόλη, στην Αττική, από τα μπλόκα που έγιναν από την Νίκαια, από την Κουκκινιά δηλαδή, από τη Νέα Ιωνία και από άλλες περιοχές της Αττικής μεταφέρθηκαν με τρένα και εξοντώθηκαν σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μια κουβέντα να πούν και οι επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων για αυτή τη μέρα μνήμης και να μην ξεπεταχθεί με μια διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία στο κάτω-κάτω της γραφής, επειδή έχουμε και περιφερειακό συμβούλιο, θα μπορέσουμε να πάρουμε όλη μέρος. Αλλά είναι σημαντικό τέτοιες ημέρες μνήμης σαν και αυτή η εκπαιδευτική αλλά και κάθε τίμιος άνθρωπος να τη διδάσκουν και να συνεχίζει το αγώνας για την απομόνωση της ναζιστικής ιδεολογίας και της δράσης της, την απομόνωση των ημνητών, την εγκληματική δηλαδή Χρυσή Αυγή, που να θυμίσουμε και στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο συνεχίζει να εκπροσωπείται και ως παράταξη. Αυτό είναι στίγμα για το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, ιδιαίτερα μία μέρα σαν και αυτή.